Όπου δυνάμεις του στρατού έχουν αναπτυχθεί για να αποτρέψουν νέες συγκρούσεις. Τα θύματα από τις χθεσινές συγκρούσεις ανέρχονται σε 37, ενώ περισσότεροι από 1.100 είναι οι τραυματίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον 2 νεκροί και 182 τραυματίες από τη συντριβή του Boeing 777 της νοτιοκορεατικής εταιρείας Ασιάνα στο Σαν Φραντζίσκο. Οι Αμερικανικές αρχές αποκλείουν την τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι νοτιοκορεατικές αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι η συντριβή δεν οφείλεται σε μηχανική βλάβη, παρότι αρνήθηκαν να πούν αν οφείλεται σε λάθος του πιλότου. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Ελληνική ραδιοφωνία. Η ΕΕ δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ΕΕ προσθέτει στον κρατικό κορβανά. Το 2013 θα πληρώσει για φόρους, για ΦΠΑ, ασφαλιστικές φορές και το χρέος 148 εκατομμύρια ευρώ. Ότι το χαράκι της ΕΡΤ είναι πολύ για ένα κανάλι. Ψέμα. Τα 4,2 ευρώ το μήνα που πληρώνει το κάθε νοικοκυριό είναι το πιο χαμηλό ανταποδοτικό.